και κύριοι, γεια σας. Είμαστε στο Βουλή TV και στο 5 σε 5, όπου μέσα σε 5 λεπτά θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τους υποψήφιους βουλευτές των επερχόμενων εκλογών από μια πιο ανθρώπινη πλευρά. Μας παρακολουθείτε ζωντανά στο διαδίκτυο από το www.vulitv, από τα κανάλια μας σε Facebook και YouTube, καθώς και από την τηλεοπτική πλατφόρμα της Cosmos Wireless. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Γρηγόρης Γεωργίου, υποψήφιος βουλευτής των επερχόμενων εκλογών με το κόμμα Πνοή Λαού. Ο κύριος Γεωργίου γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 25 Ιουνίου του 1977, κατάγεται από τα χωριά Αφάνεια και Βατηλία Μοχώστου. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα, στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Από το 2001 μέχρι το 2013 εργάστηκε στο συνδρομητικό κανάλι LTV, από το 2014 έως το 2018 δούλεψε στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα και από το 2018 μέχρι και το 2020 εργάστηκε στο τηλεοπτικό κανάλι Ωμέγα. Από το 2020 ασκεί το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου στη CNP Cypria Life. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου από το 2014 έως το 2019. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Γεωργίου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια απόφαση πολύ δύσκολη. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Για να εμπλακώ εγώ στην πολιτική, από τα αθλητικά, από τις περιγραφές, από τις εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, τι ψάχνω, ποια δουλειά έχω εγώ στα πολιτικά. Και έχω δουλειά και έχουμε δουλειά όλοι στην πολιτική. Όλοι έχουμε και πρέπει να λαμβάνουμε μέρος και πρέπει καταρχάς να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε και να μην απέχουμε από όλο αυτό που γίνεται. Αυτή την ιερή στιγμή που όλοι θα αποφασίσουμε σε ποιον θα καταθέσουμε την ψήφο μας. Και είμαι αποφασισμένος και σίγουρος ότι μπορώ και εγώ να τα καταφέρω με τη λίγη μόρφωση που έχω και τη μόρφωση περισσότερο της ζωής και των εμπειριών, ότι έχω και εγώ λόγο και μπορώ και εγώ να αντεπεξέλθω σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι που λέγεται πολιτική, ίσως από τα πιο δυσκολότερα. Γιατί εδώ δεν δυσκολεύτηκα να το αποφασίσω. Το αποφάσισα μέσα σε λίγα λεπτά όταν μου έγινε η πρόταση. Λόγω του ότι είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων, αγανακτισμένων, απελπισμένων με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο νησί μας, με τη διαφθορά όχι μόνο των πολιτικών, αλλά σε όλα τα στρώματα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Με τη διαφορά τώρα ότι ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν πάει άλλο, γιατί είναι πάρα πολλά τα σκάνδαλα με εμπλεκόμενους τους πολιτικούς μας και πάλι λέω και όχι μόνο, αλλά περισσότερο είναι αυτή που πρέπει να είναι ο καθρέφτης μιας χώρας, η πολιτική, και εδώ στην Κύπρο κατάντησε, και λέω κατάντησε, το αντίθετο. Με πολλούς διεφθαρμένους πολιτικούς που δεν κρατάνε τις υποσχέσεις τους και μπαίνουν και αυτοί στο χώρο της διαφθοράς. Κάποτε είναι και φταίει, πιστεύω, και η δεύτερη και η τρίτη θητεία τα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και η Πνοή Λαού είναι υπέρ της μίας θητείας. Με πολλές νέες ιδέες, με νέους ανθρώπους, μια ομάδα νέων. Και αυτό επέλεξα την Πνοή Λαού, που είναι ένα κόμμα χωρίς πολιτικό αρχηγό και χωρίς πολιτικούς. Γυρνώντας στην εξειδίκευσή σας ως αθλητικογράφου, με ποιο αγώνισμα ή άθλημα θα παρομοιάσατε την πολιτική ζωή του τόπου? Περισσότερο με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι τα τελευταία 20 χρόνια και πιο πριν ήμουν και ποδοσφαιριστής. Δεν θα χαρακτηρίζα την Κύπρο, δεν θα την παρομοιάζα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Και πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλο, πρέπει ο ένας να καλύπτει τον άλλο. Δυστυχώς δεν θα παρομοιάσει την Κύπρο με κανένα ομαδικό άθλημα, γιατί δεν επικρατεί αυτό το ομαδικό πνεύμα στη χώρα μας και είναι κάτι που την κάνει και την αδική σε σύγκριση και με τις άλλες χώρες που βλέπουμε εκεί, και χώρες πιο μικρές σε πληθυσμό να διαπρέπουν και σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου, ενώ η Κύπρος έμεινε κολλημένη σε κάποιες σωματιακές επιτυχίες ομάδων μας στο εξωτερικό και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
θα την παρομοιάζα με το πιο μικρό ατομικό άθλημα. Γιατί παλεύει και παλεύουμε όλοι και όλοι οι αθλητές, αφού με ρωτήσατε ποιο άθλημα. Είναι σαν να τρέχει μόνη της μαραθώνιο δρόμο και να τερματίζει μέσα στις τελευταίες. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό το κακό και να είμαστε πιο ομαδικοί όλοι, να στηρίζει ο ένας τον άλλο στις δύσκολες του στιγμές. Και όχι μόνο όταν είναι για να φανούν κάποιοι ότι, για παράδειγμα, στο τηλεμαραθώνιο που εκεί θυμόμαστε όλοι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, πρέπει κάθε μέρα. Υπάρχουν συνανθρώποι που μας πάντα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πρέπει και επιβάλλεται να είμαστε δίπλα τους. Θα παρομοίαζα την Κύπρο με άθλημα, όπως είπα και πιο πριν, με ένα μαραθωνοδρόμο. Καταρχάς, είναι πολύ δύσκολο να εκλεγούμε. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Ένα μικρό κόμμα με στόχο, θα πω, ότι μία ή τις δύο έδρες. Θα είναι θαύμα και θα. Δεν βάζουμε ψηλά τον πύχη. Έχουμε ψηλούς στόχους, δεν κάνουμε όνειρα. Δεν είμαστε ορομπέντοντας όπου ήρθαμε εμείς τώρα να λύσουμε τον Κυπριακό ή να λύσουμε όλα τα οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο και τη διαφθορά. Αλλά έχουμε ανθρώπους στην ομάδα μας, το λέω ομάδα και όχι κόμμα, αφού δεν έχουμε πολιτικούς. Σε αυτήν την ομάδα έχουμε ανθρώπους άξιους, με φάρον την πίστη, τη θρησκεία. Και μορφωμένους ανθρώπους που έχουν εισηγήσεις και για έναν καλύτερο οικονομικό αύριο στη χώρα μας και για την υγεία, αλλά με προτεραιότητα την πάταξη της διαφθοράς. Όταν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους και δεν θα διηγηθεί το δικό μου παιδί ή τα δικά μου παιδιά, δεν θα διηγηθούν και πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας. Να μην αδικούμαστε και τα παιδιά μας, που είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον, να τους προετοιμάσουμε τις βάσεις, να βάλουμε γερές βάσεις για έναν καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, με ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς και να μην χρειάζεται δηλαδή να πάρω τηλέφωνο τον τάδε πολιτικό για να βάλω μέσο για να μπει ο γιος μου ή η κόρη μου σε μια καλή κυβερνητική δουλειά. Αυτό πρέπει να διαγραφεί όχι από το πνοή λαού μόνο, πρέπει αυτό να μείνει στο λεξιλόγιο κανενός πολιτικού. Ως υποψήφιος βουλευτής Αμοχώστου, πώς οραματίζεστε την Αμόχωστο? Γεννήθηκα στη Λάρνακα εγώ. Μπορεί κάποιοι να με θεωρούν και σκαλιώτη, είμαι σκαλιώτης, μένω στη Λάρνακα από τον καιρό που γεννήθηκα, αλλά επειδή οι γονείς μου είναι πρόσφυγες από τη Βατηλή και την Αφάνια Αμοχώστου, ο πατέρας μου από την Αφάνια, η μητέρα μου από τη Βατηλή, νιώθω κι εγώ αμοχωστιανός. Γι' αυτό και θα είμαι στο ψηφοδέλτιο με την πνοή λαού στην Αμόχωστο. Σίγουρα, όπως όλοι οι πολιτικοί, θα πούν ότι θέλουμε μια ενωμένη Κύπρο, ελεύθερη Κύπρο. Έτσι και με τα τελευταία γεγονότα που έγιναν με την Αμόχωστο. Και ποιος αμοχωστιανός δεν θα ήθελε, ποιος βαρωσιώτης δεν θα ήθελε ελεύθερον το Βαρώσι και όλους τους πρόσφυγες στα σπίτια τους. Η Λάρνακα, η Σκάλα με την Αμόχωστο έχουν μια τεράστια σχέση. Είναι οι Βαρωσιώτες συνορεύουν με την Λάρνακα, είναι εκεί μετά την προσφυγιά που είναι οι περισσότεροι, αν και οι πρόσφυγες είναι σε όλη την Κύπρο, οι περισσότεροι είναι στη Λάρνακα. Υπάρχει αυτή η σχέση των αμοχωστιανών με τους Σκαλιώτες, άρα όχι μόνο καλύτερο κλίμα και καλύτερο αύριο και για τις δύο πόλεις, για όλη την Κύπρο, μια ελεύθερη Κύπρο, αλλά ειδικά για την Αμόχωστο που υπέφερε πάρα πολλά ο κάθε αμοχωστιανός, είναι αυτό που οραματίζομαι και εγώ για να δω ξανά τον πατέρα μου και τη μάνα μου στα σπίτια τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Γεωργίου, και κάθε επιτυχία στις εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα γνωρίσαμε τον κύριο Γρηγόρη Γεωργίου, υποψήφιο βουλευτή των επερχόμενων εκλογών με την πνοή λαού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και 5 σε 5 σύντομα κοντά σας. Γεια σας.